Γιανιτσά ή Γιανιτσέ Βαρντάρ είναι η πόλη που βρίσκεται στην ομό Πέλας και ήταν μία από τις τέσσερις ιερές πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο Γαζί Ευρενός κατέλαβε την πόλη το 1385 βαφτίζοντάς την Γιανιτσέ Βαρντάρ, δηλαδή Νέο Βαρδάρι, γνωστή και ως Βαρδάρ Γιανιτζεσί ή απλά Γιανιτζέ. Ο στρατηλάτης έδωσε το όνομα στην πόλη που έγινε εφεξής ορμητήριο για την κατάκτηση των υπολείπων γειτονικών χωρών της Βαλκανικής. Η πόλη γνώρισε μεγάλη ακμή. Ο πληθυσμός της έφτασε στους 50.000 κατοίκους σε 10.000 σπίτια, μέχρι το 1839, που η χολέρα αφάνισε περίπου το 80% του πληθυσμού. Η πόλη το 1926 μετονομάστηκε επίσημα σε Γιανιτσά. Με το όνομα Γιανιτζέ υπήρχαν και άλλες πόλεις, αλλά αυτή ήταν τόπος προσκυνήματος, ιερή πόλη, μιας και τάφη εκεί ο στρατηλάτης Γαζί Ευρενός. Κάτι που ίσως να εξηγεί τη μανία με την οποία υπερασπίστηκαν οι Τούρκοι μέχρι το 1912. Ο στρατηλάτης Γαζί ίδρυσε και οργάνωσε στα Γιανιτσά οικοδομώντας λαμπρά δημόσια κτίρια. Ο εγγονός του όμως, ο Αχμέτ Μπέι Ευρενός Όγλου, ήταν αυτός που τα ανέδειξε σε σημαντικό πνευματικό κέντρο, ορίζοντας τα χρόνια της διοίκησής του ως τη χρυσή εποχή των Γιανιτσών. Οργάνωσε το Μπεζεστένι και έναν Μεντρεσέ, που για αιώνες υπήρξε η σημαντικότερη θρησκευτική σχολή της Μακεδονίας. Το σύστημα ίδρυψης που κατασκεύασε επέτρεψε τη μεταφορά νερού από το Πάικο στα Γιανιτσά, διοχετεύοντας καθαρό νερό στις βρύσες και τις αυλές τους. Παράλληλα, υπηρέτησε δύο σουλτάνους, τον Μεχμέτ Φατίχ και τον Βαγιαζίτ Β', πολεμώντας το 1462 στην κατάκτηση της Βλαχίας και το 1478 στην πολιορκία της Σκόρδας στην Αλβανία. Σήμερα, αυτά που διασώζονται και μαρτυρούν ένα κομμάτι της ιστορίας της πόλης είναι ο πρίκος του ρολογιού, το μαυσολείο και τα λουτρά του Γαζί Αχμέτ Ευρενός, η οικία του Εμίν Μπέι, το τζαμί του Σεΐχη Ιλαχή και τα λουτρά, το τέμενος του Ισκεντέρ Μπέι και ο Τουρμπές. Μπαίνοντας στην πόλη των Γιανιτσών, απέναντι από τα νέα κτέλ, βρίσκεται το τζαμί του Ισκεντέρ Μπέι, το μεγάλο τζαμί. Η συνοικία της περιοχής έφερε το όνομα Συνοικία του Μεγάλου Τζαμιού. Το τέμενος χτίστηκε γύρω στο 1510 με 1511 από το δισέγγονο του Γαζί Ευρενός, τον Ισκεντέρ Μπέι. Είναι ένα εντυπωσιακό σε όγκο και μέγεθος κτίριο που σήμερα δυστυχώς έχει αφαιθεί στη φθορά του χρόνου. Υπέστη σοβαρές καταστροφές κατά τους Βαλκανικούς πολέμους και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κατά καιρούς γίνονται προσπάθειες για την αποκατάστασή του, κάτι που ίσως σύντομα δούμε να συμβαίνει.
Το 1667 με 1668 κατέπεσε ο τρούλος του, ο οποίος επισκευάστηκε το 1670 με 1671 από τον Σουλεϊμάν Μπέι. Είναι πολύ πιθανό στη θέση του να προεπήρχε τζαμί που έκτισε ο ίδιος ο Γαζί Ευρενός και το οποίο ο απόγονός του αποφάσισε να κατασκευάσει. Ο κτήτορας του πέθανε λίγα χρόνια αργότερα στις 26 Φεβρουαρίου το 1519 στο Ισκεντεριέ της Αλβανίας. Μεταφέρθηκε όμως στα Γιαννιτσά, όπου και θάφτηκε. Το τέμενος του Ισκεντέρ Μπέι εντυπωσίαζε όλους, μουσουλμάνους και χριστιανούς, με τον όγκο και τη μεγαλοπρέπειά του. Άλλωστε, ο μιναρές του, ορατός από μακριά, γινόταν για τον επισκέπτη το σήμα ότι πλησίαζε τη Γενιτζέ Βαρντάρ. Ήταν σε σχήμα ταφ, πραγματικά λίγο παράδοξο για τζαμί. Η πρώτη κεραία στεγαζόταν με δύο ημιθόλια, δημιουργώντας ένα ενιαίο χώρο. Το τέμενος του Ισκεντέρ Μπέι είναι ένα από τα επιπληκτικότερα οθωμανικά μνημεία που διατηρήθηκαν στα Γιαννιτσά. Πρόκειται για ένα τεραστίων διαστάσεων τρουλαίο τζαμί κάτω ψυχήματος ταφ, που συνίσταται σε μια τετράγωνη ευρύχωρη αίθουσα, στεγασμένη αρχικά με τρούλο, πιθανότατα τον κύριο χώρο της προσευχής, και σε ένα ακόμα ευρύ τριμερή χώρο με τονισμένο τον εγκάρσιο άξονα που στεγάζεται στο κέντρο με τρούλο και στα πλάγια με τεταρτοσφαίρια. Στα δυτικά, στη γωνία που δημιουργεί η συμβολή των δύο χώρων, βρίσκονταν ο Μιναρές, ο οποίος μας είναι γνωστός από φωτογραφίες των αρχών του 20ου αιώνα. Σήμερα σώζεται η βάση του, η οποία μόλις διακρίνεται από την οδό Εγνατία. Το κτίριο σώζεται σε πολύ κακή κατάσταση, έχουν καταπέσει οι τρούλοι, ενώ έχει υποστεί ισχυρές καταπονήσεις εξαιτίας των νεότερων προστικών που δέχτηκε κατά τη μετατροπή του σε οικοκυστήριο βάμβακος. Τα προβλήματα ξεκινούν όταν δεν υφίσταται πια ο πρωταρχικός ρόλος για τον οποίο κατασκευάστηκε. Ακολουθεί την πορεία των περισσότερων Οθωμανικών μνημείων που τον πρώτο καιρό μετά την απελευθέρωση των πόλεων και την αποχώρηση των μουσουλμάνων για την Τουρκία, όπου βρίσκονται, απαξιώνονται και καταστρέφονται, είτε ολοσχερός είτε κάποια μέρη αυτών. Πολιτικά αίτια, κοινωνικές προκαταλήψεις επιβάλλουν την εξαφάνιση των πολιτιστικών καταλήπων της ιστορικής αυτής περίοδου. Σταδιακά απομακρύνονται και άλλα στοιχεία άμεσης αναγνώρισης του κτίσματος, όπως η κτητορική επιγραφή που υπήρχε πάνω από την κεντρική είσοδο, και από το εσωτερικό αφαιρείται όλος ο κινητός εξοπλισμός. Απομακρύνονται πλειονότητα των διακοσμητικών στοιχείων και επιχειρούνται οι τοιχογραφίες με αραβουργήματα. Από τις φωτογραφίες που δημοσιεύονται στο ιστορικό Λεύκομα Γιαννιτσών, αντλούνται κάποιες πληροφορίες όχι μόνο για την κατάσταση του τζαμιού, αλλά και της περιοχής που βρίσκεται. Τις παλαιότερες του 1916 και 1918 απεικονίζεται το τζαμί ακέραιο και σε καλή κατάσταση, με τη γύρω περιοχή πυκνοκατοικημένη με κατοικίες και καταστήματα. Οι επόμενες, που είναι από δεκαετία του 20 μέχρι και τη δεκαετία του 50, απεικονίζουν εγκατάλειψη της άμεσης περιοχής που γειτονεύει με το τζαμί. Διακρίνεται βηματική αποξύλωση ή καταστροφή των πιο ευπαθών κατασκευών, όπως της προστίκης στην πρόσωψη ίσως στο Άς,
που εξέχουν από τον όγκο του κυρίως κτηρίου ενώ διακρίνεται η περιμετρική του περίφραξη. Το Τέμενος δεν στάθηκε δυνατό να γίνει ακριβής χρονολόγηση της κατεδάφισης του υψηλότερου τμήματος του Μιναρέ. Υποθετικά, με βάση το φωτογραφικό αρχείο, τοποθετείται στα χρόνια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Τα μολυβδόφυλλα μετακινούνται από τους Τρούλους και στα νεότερα χρόνια ή και κατά τη διάρκεια των πολέμων αφαιρείται το μολύβι από τους Τρούλους για να πωληθεί. Οι απαιτήσεις για εξυγχρονισμό της πόλης, οι ανάγκες για ανέβρεση κενών χώρων σε κατοικημένες περιοχές και η εντατικότερη εκμετάλλευση του χώρου για τη στέγαση νέων χρήσεων προκειμένου να χωροφυτηθούν λειτουργίες βρίσκουν τον τζαμί ελεύθερο για τη μετατροπή του σε οικοκυστήριο βάμβακος. Μια βιοτεχνία δηλαδή, μονάδα που εξυπηρετεί τις ανάγκες της περιοχής λόγω της μεγάλης παραγωγής βάμβακος.